ακούσουμε τον ίδιο. Είναι τον ο ίδιος ο Δήμαρχος. Κύριε Μπουτάρη, καλημέρα. Μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τώρα, τι ήταν αυτό που είπατε χθες, κύριε Μπουτάρη, γιατί έχει γίνει χαμός από την ώρα που έγινε γνωστό. Ποιο μπορείτε να μας το επαναλάβετε, σας παρακαλώ. Ποιο? Το θέμα, τι είπατε για το αεροδρόμιο μας, το αεροδρόμιο Μακεδονία και τα ΚΤΕΛ, ότι πρέπει να αλλάξουμε το όνομα. Όχι, δεν είπα ακριβώς ότι θα αλλάξουν το όνομα. Αλλά? Είπα, θα έχουμε πρόβλημα εμείς. Και έχουμε ήδη πρόβλημα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Διότι οι ξένοι οι οποίοι τα Σκόπια ταξίδευαν στα Μακεδονία, mm-hmm. σου λέει ο πιλότος κατεβαίνοντας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ναι. Μπερδεύονται. Πώς μπερδεύονται, από πού προκύπτει αυτό, κύριε Δήμαρχε? Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να μπερδεύεται. Εγώ έχω ακούσει. Δεν έχετε ακούσει ότι. Δηλαδή, ότι είδαμε στα Σκόπια, νομίζουν. Αναρωτιόνται. Και αυτό είναι λόγος για να αλλάξουμε εμείς το αεροδρόμιο μας και τα σύμβολά μας. Δεν θα αλλάξουμε το αεροδρόμιο. Αλλά. Όχι, είπα καθόλου να αλλάξουμε το αεροδρόμιο. Τι να κάνουμε τότε. Είπατε τι να κάνουμε με τα ονόματα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα ονόματα. Τι κάνουμε με τα ονόματα. Μακεδονία και ΚΤΕΛ. Αυτό δεν θα πει να αλλάξουμε το αεροδρόμιο, κύριε Γρόμ. Άρα, μισό λεπτό, είπατε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα ονόματα του αεροδρομίου μας και των ΚΤΕΛ, γιατί μπερδεύονται οι ξένοι. Τι να κάνουμε δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, να τα αλλάξουμε. Άρα αυτό λέτε, κύριε Μπουτάρη. Είπατε, δεν λέω. Δεν λέω, μην κοιτάξτε, μην βάζετε λόγια στο σώμα μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πώς θα τα αλλάξουμε, όταν να τα πούμε, λέτε, πώς δηλαδή. Τι θα κάνουμε με το αεροδρόμιο και τα ΚΤΕΛ, αυτομάτως δεν βάζετε ζήτημα αλλαγής του ονόματος, κύριε Μπουτάρη? Όχι, αναρωτιέμαι. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Το έχετε σκεφτεί για να το λέτε. Γιατί δώσανε το όνομα στο αεροδρόμιο και στα ΚΤΕΛ. Πρέπει να αναλογιστούν αυτοί. Ας αναλογιστούν αυτοί. Κύριε Δήμαρχε, εσείς χθες τοποθετηθήκατε, είσαστε δήμαρχος της πόλης και αναρωτηθήκατε τι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα ονόματα. Δηλαδή τι, να τους δώσουμε μια άλλη διευκρίνηση που να προσδιορίζει ότι είναι εδώ, ότι είναι κάτι άλλο. Πώς, τι πρέπει να γίνει? Πιθανότατα, κύριε οικονόμο, πιθανότατα. Το λέω γιατί έχει προκληθεί μεγάλο θέμα. Να το σκεφτούμε, γιατί αυτό το όνομα, το περίφημο όνομα του Μακεδονία, έχει διχάσει τον κόσμο μας, έχει διαλύσει. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν το ζείτε εσείς στην Αθήνα. Από τα ποινήματα. Ναι, αλλά μην χάσουμε και τα κεκτημένα, κύριε Δήμαρχε, γιατί έτσι δίνουμε και επιχειρήματα και όπλα στους αντιπάλους. Ποια κεκτημένα δηλαδή? Δηλαδή εμείς θα πουλήσουμε και το όνομα το δικό μας. Θα αλλάξουμε και το όνομά μας στο τέλος. Πώς θα το πουλήσουμε, πείτε μου, πώς θα πουλήσουμε το όνομα? Εσείς θα μας πείτε, όχι εμείς. Εμείς είμαστε να ρωτάμε. Δεν έχουμε εμείς θέσεις σε αυτό το θέμα. Πρέπει να πουλήσουμε το όνομα. Ναι. Ποιο όνομα να πουλήσουμε? Μα μου λέτε τώρα, ξέρετε γιατί σας το λέω. Διότι δόθηκε η εντύπωση με αυτά που είπατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θέλετε να αλλάξουμε και το όνομα του αεροδρομίου μας και τον ΚΤΕΛ. Γιατί να μην προκαλείτε σύγχυση. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Να αλλάξουμε ποτέ το όνομα. Τι θα κάνουμε με αυτά? Τίποτα να μην κάνουμε. Τι μας πειράζει? Εντάξει, να μην μας πειράζει. Μα, το θέτετε όμως. Εσείς είστε δήμαρχος. Δεν το θέσα εγώ. Εσείς το θέτετε. Δηλώσατε χθες, γιατί είδαμε πολλές φορές τη δήλωσή σας. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα κρατήσουμε τα ονόματα του αεροδρόμιο Μακεδονία και τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων και ό,τι άλλα τέτοια έχουμε? Χάσαμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χάσαμε. Με αυτό δεν βάζετε εμέσως το ζήτημα αλλαγής και των δύο, και όχι, του αεροδρομίου, όχι, και των ΚΤΕΛ? Όχι, κυρία μου, δεν βάζω καθόλου ζήτημα αλλαγής. Απλώς επιβεβαιώνω ότι χάσαμε. Μα τόσα χρόνια, κύριε Δήμαρχε, ουδής είχε θέσει αυτό το θέμα που λέτε εσείς. Ουδής. Εγώ δεν έχω ακούσει άνθρωπο να λέει, ρε παιδιά, μπερδεύτηκα. Ήρθα στην Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι πήγα στα Σκόπια. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Εντάξει, το θέτετε εσείς την ώρα της μάχης. Η χώρα δίνει μια μάχη τώρα με τα Σκόπια. Και στην ώρα της μάχης, τι λέτε εσείς? Να δούμε τι θα κάνουμε, λέτε, με το όνομα Μακεδονία. Μην μας κλέψουν τη Θεσσαλονίκη, να κατεβούνται να πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη μάχη δίνουμε? Όχι. Δεν δίνουμε αυτή. Τότε είναι ντροπή να το λέμε αυτό το πράγμα. Όχι, κύριε Μπουτάρη, δεν είναι έτσι. Είναι ντροπή να οξύνουμε μια κατάσταση και μάλιστα σε μια περίοδο η οποία είναι άκρως κρίσιμη. Μιλάω για μια διπλωματική μάχη, το κύριε Μπουτάρη. Το πρόβλημα, κύριε Κονόμου, για τα Σκόπια δεν είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Έχετε αντιληφθεί, είδατε χθες τον είδαμε. Τον είδαμε και μας ανησύχησε. Για μέσα θα έχουν καταλάβει όλη τα Σκόπια. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε, ότι το πρόβλημά μας είναι η Τουρκία, χωρίς αμφιβολία. Και ότι καλά θα κάνουμε να κλείσουμε τα μέτωπα στο βορρά. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τα κλείσουμε, όπως, δίνοντας τα πάντα. Τι είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε? Αυτά είναι τα πάντα που δίνουμε, κύριε Κονόμου, αυτά που έχουν ήδη πάρει. Προς Θεού δηλαδή. Ποια έχουν ήδη πάρει, κύριε Μπουτάρη? Δεν έχουν πάρει το όνομα Μακεδονία, κυρία. Ναι, σε ό,τι αφορά. Όλες τις χώρες του κόσμου, Μακεδονία δεν το λένε, τι λέει τη χώρα. Και τότε γιατί σκοτώνονται να τους αναγνωρίσουμε κι εμείς και για να λύσουμε το πρόβλημα? Άρα κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
Γιατί θέλουν να το πούμε κι εμείς. Θεσσαλονίκη, γιατί αγαπούν την Βορειοελλάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί, κύριε Γόλου. Δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, αλληλτρωτικές διαθέσεις από την πλευρά τους. Όχι. Έτσι λέτε. Μα το δήλωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και επειδή το δήλωσε, τι σημασία έχει. Πώς τη σημασία. Το θέλω να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι λένε τα συντάγματα, τι λένε τα κείμενα, όχι τι λέει ο καθένας με το στόμα. Κύριε Οικονόμου, τα συντάγματα λένε αυτά που λένε. Mm-hmm. Τα συντάγματα αυτό που λένε να προστατεύουν τις μειονότητες τους όπου βρίσκονται και οπουδήποτε τους συμπατριώτες τους δεν είναι αλληλτρωτική διάθεση. Mm-hmm. Και το δικό μας το σύνταγμα τέτοια λέει. Mm-hmm. Επομένως, κύριε Δήμαρχε. Υπήρχαν παλιά οι διαθέσεις και ότι υπήρχε πέρασε μια περίοδος με αυτόν τον περίφημο Γκουρεύσκη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την ιστορία για να φανατίσει τον κόσμο και να καθίσει να κάθει συνέχεια στην καρέκλα, δεν θα πει ότι οι άνθρωποι είναι ανθρωποφάγοι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, επειδή θέσατε το θέμα τώρα το αεροδρομίο για να μην παρεξηγηθούμε. Όπως θυμόμαστε το αεροδρόμιο παλιά. Αναρωτήθηκα τι γίνεται. Σύμφωνοι, όχι, άλλο θέλω να σας πω. Με όλη αυτή την ιστορία την οποία δεν έχουμε χάσει, καταλαβαίνετε. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, διότι το αεροδρόμιο παλιά λεγόταν Μίκρα. Έτσι δεν είναι, το αεροδρόμιο της Μίκρας λέγαμε. Ναι, ναι. Και εγώ το θυμάμαι, επειδή και εγώ ανεβοκατέβαινα, ήμουν στο στρατό εκεί και έξτε Μίκρα πηγαίναμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Το ελληνικό στην Αθήνα, ας πούμε. Και όπως λέμε το ελληνικό στην Αθήνα. Μετονομάστηκε πότε το σε Μακεδονία. Όταν ξεκίνησε το συλλαλητήριο. Το 92. Ναι, έτσι νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Εσείς λέτε θα λέγατε να το ξανανομάσουμε Μίκρα. Όχι. Όχι. Αλλά. Κοιτάξτε, αν ετίθεται το θέμα ποτέ με το ονομασίες ναι. Και λέγανε τι λέτε ρε παιδιά, τι ονόματα θα δώσουμε. Εγώ θα έλεγα ας πούμε να το βάλουμε Νίκος Γκάλης, ξέρω εγώ. Α, λέω. Νίκος Γκάλης. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό θα ήταν μια λύση ώστε να μην μπερδεύετε εννοείται όσοι προσγειώνονται στο αεροδρόμιο και να μην νομίζουν ότι βρίσκονται στα Σκόπια. Μάλιστα. Να μην κλείνουμε μόνιμα πληγές. Να μην κλείνουμε μόνιμα πληγές. Mm-hmm. Αυτό εννοώ, κύριε. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι εδώ να σας ρωτήσουν κάτι. Είναι ο Γιάννης ο Αντύπας, είναι Αριστοτελία Απελώνη κοντά μας. Είναι και ο Σπύρος ο Ραπανάκης από την Αυγή. Αν θέλουν να σας ρωτήσουν κάτι. Αν το πούμε Νίκος Γκάλης, αν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μήπως μπερδεύονται μετά οι τουρίστες ότι πηγαίνουν στον Άρη. Και έχουμε κανένα θέμα εκεί, κύριε Δήμαρχε. Στην ομάδα Άρης. Μπασκετμπολίστας που πήγε στο Hall of Fame το Αμερικάνικο. Έτσι είναι. Και τον τιμούν όλοι οι Έλληνες. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, είναι γεγονός. Κύριε Δήμαρχε. Είναι μπασκετομάδα, τι να κάνουμε δηλαδή. Mm-hmm. Καλύτερα να διαφημίζουμε ότι είναι μπασκετομάδα, παρά να ξεμείνουμε με ονομασίες τις οποίες έχουμε χάσει παταγωγός. Mm-hmm. Το να βγαίνει ο Δήμαρχος πάντως Θεσσαλονίκης, κύριε Μπουτάρη, εν μέσω διαπραγμάτευσης και να λέει ότι το αεροδρόμιο μπορεί να μετονομαστεί και σε Νίκος Γκάλης, θεωρείτε ότι βοηθά τη διαπραγμάτευση σε αυτή τη φάση. Τι θα πει βοηθάει τη διαπραγμάτευση, κύριε. Βοηθάει αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια διαπραγματευτικά όπλα, μισό λεπτό. Αυτό δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους Σκοπιανούς. Mm-hmm. Αυτό που λέτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Σκοπιανούς. Προς όφελος θεωρείτε και της Ελλάδας. Πώς θα χρησιμοποιηθεί από τους Σκοπιανούς, κύριε, να είμαστε λίγο σοβαροί. Δηλαδή θα πούνε οι Σκοπιανοί, αλλάξε το όνομα. Είναι μια υποχώρηση, κύριε Δήμαρχε. Να σας πω το εξής. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό που είπατε θα χρησιμοποιηθεί ως υποχώρηση από τους Σκοπιανούς. Θα πει να οι Έλληνες σκέφτονται και να αλλάξουν και αυτό, άρα χάσανε 100%. Κύριε Οικονόμου, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, ξέρεις. Οι αναζητείς ποιες είναι και οι διαθέσεις του άλλου. Ναι. Οι Σκοπιανοί είναι αυτή τη στιγμή είναι σε μια απελπιστική φάση. Ναι. Διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ναι. Το ότι πρέπει να υποχωρήσουν στο θέμα του ονόματος. Ναι. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ο αρχηγός του ΝΑΤΟ τους το είπε. Ναι. Ο Γιούγκερ τους το είπε. Δέχονται πιέσεις ισχυρές. Σκέφτεστε οτιδήποτε χωρίς να κάνετε, χωρίς να λυθεί το ονοματολογικό. Έτσι. Πώς θα λυθεί το ονοματολογικό. Άρα λοιπόν ένας λόγος παραπάνω, εμείς να μην είμαστε υποχωρητικοί. Από τη στιγμή που τους πιέζουν όλοι, αυτοί θα υποχωρήσουν. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να κάνεις μια διαπραγμάτευση. Και πού προκύπτει. Έχω την αίσθηση, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, ότι το κέντρο βάρος των δηλώσεών σας ξεκινά από μια παραδοχή. Χάσαμε. Αυτό από πού προκύπτει. Μόνο σας είπατε ότι οι Σκοπιανοί. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε. Μόνο σας είπατε ότι οι Σκοπιανοί. Ο Γιάννης ο Αντύπας από το πρώτο θέμα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Μόνο σας είπατε ότι είναι σε δύσκολη θέση. Αυτοί δεν άλλαξαν ούτε τα βιβλία της ιστορίας τους ούτε τίποτα. Έτσι είναι. Mm-hmm. Άρα απλώς εδώ υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που λέτε. Τι έχασε η Ελλάδα, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, λέτε ότι έγινε αναγνώριση. Mm. Όντως έγινε, χάθηκαν και ευκαιρίες παλιότερα, θα λύνονταν το θέμα και θα είχαμε καθαρίσει. Όμως, από πού προκύπτει, τι έχασε η Ελλάδα. Και σε κάτι περίπτωση άλλο το όνομα,
Έχασε πρόσωπο. Ταλαιπωρείται με μια ιστορία που έπρεπε να έχει λυθεί εδώ 25 χρόνια. Αφού ταλαιπωρείται, επαναλαμβάνω, οικονομικά είναι όλες μας οι επιχειρήσεις εκεί, ελέγχεται η περιοχή απολύτως. Σε τι χάσαμε δηλαδή? Χάνουμε έδαφος σε αυτή τη χώρα. Χάνουμε έδαφος. Τα Σκόπια μπορούσε να είναι νομαρχία της Ελλάδος. Και θα γίνει νομαρχία της Τουρκίας. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Αυτό είναι άλλος φόβος που λέτε. Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Όντως οι Τούρκοι επιχειρούν να παίξουν ένα άλλο ρόλο στην ευρύτερα στην περιοχή εκεί. Βέβαια. Με το μουσουλμανικό τόξο το λεγόμενο. Και εμείς τους ρίχνουμε κατευθείαν στα γαλιά των Τούρκων. Απλώς κύριε Μπουτάρη, από τη μία λέτε ότι οι Σκοπιανοί είναι σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση. Απ' την άλλη λέτε πως εμείς χάσαμε. Αυτό δεν εμπεριέχει μια αντίφαση. Ισχύουν και τα δύο. Δεν εμπεριέχει καμία αντίφαση. Εμείς χάσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα κύριε Δήμαρχε, επειδή εσείς είστε πολύ ενεργός σε αυτή την ιστορία των Σκοπίων, βλέπω και τον Δήμαρχο Αθηναίων να παρεμβαίνει και αυτός και να υπάρχει δεν γενικότερα. Είμαστε πολύ ενεργός, κύριε Δήμαρχε. Είστε κύριε Δήμαρχε, γιατί συνεχώς παρεμβαίνετε. Να κάνουμε τις συναντήσεις στα Σκόπια. Δεν το λέω αρνητικά. Στα Σκόπια το 1991. Με το επιμελητήριο είχαμε πάει τότε πρώτη φορά. Είμαστε οι πρώτοι που ανοίξαμε την επικοινωνία. Γιατί για το απλούστατο λόγο ότι θεωρούμε. Και μέσα σε όλη την ομπρέλα αυτών των. Της απόφασης των κυβερνήσεων, δεν είναι μόνο ναι. Η κυβέρνηση. Όχι, δεν το είπα αρνητικά, κύριε Δήμαρχε. Αλλιώς το είπα θετικά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή χθες για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Και μάλιστα έκανε ένα χαρακτηρισμό που προκάλεσε αίσθηση σε σχέση με τα συλλαλητήρια. Χαρακτήρισε ετερόκλητο όχλο τον κόσμο που συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί. Εσείς τι θα λέγατε? Κοιτάξτε να δείτε, τα συλλαλητήρια. Εγώ ρώτησα χθες όταν γιατί και σε εμάς, γιατί ήταν θέμα ολόκληρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω, πείτε μου να καταλάβω, ποιος οργάνωσε το συλλαλητήριο, ποιοι είναι αυτοί που οργανώσαν το συλλαλητήριο. Είπα Μακεδονικές Ενώσεις, το ξέρουμε αυτό. Ποιες? Είπα Μακεδονικές Ενώσεις. Όχι κύριε Οικονόμου. Ποιος ήταν? Την αίτηση στο Δήμο για να κάνουν, να γίνει το συλλαλητήριο, την κατάληψη του χώρου και να δώσουμε ρεύμα και καλύψαμε και με τη 102,5 ώρες τη συγκέντρωση. Είναι ακαδημία, ένας συνεταιρισμός, κάπου εκεί από τα Γιαντσά απ' έξω σε ένα χωριό, εστία, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι καν το όνομα. Εδώ στην Αθήνα όμως δεν έγινε αυτό που λέτε, εγώ μιλάω για την Αθήνα. Στην Αθήνα επισήμως οι Μακεδονικές Ενώσεις το ζήτησαν και σε αυτούς δόθηκε άδεια. Εγώ νόμω το ψήφισμα του τέτοιου, του στρατηγού, του Φραγκούλη. Το διαβάσατε? Πέρα από αυτό που λέτε κύριε Δήμαρχε, εσείς πιστεύετε ότι ήταν ετερόκλητος όχλος αυτός ο κόσμος εκεί? Το ότι ήταν ετερόκλητο το πλήθος ήταν. Ετερόκλητο το πλήθος ήταν. Όχλος ήταν, έτσι θα λέμε τον κόσμο. Όχι, άλλο είναι όχλος. Το πλήθος ήταν. Αλλά όχλος δεν είναι. Όχλος ήταν, τα γίνανε από πουλα. Δεν γίνανε ούτε επεισόδια ούτε τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.